Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στο νέο GeoPodcast του geopoliticalcyprus.org. Έχουμε μαζί μας σήμερα, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα τον ακαδημαϊκό και φίλο Μιχάλη Κοντό, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και με τον οποίο θα θέλαμε να συζητήσουμε διάφορα θέματα τα οποία πτώνται των εξελίξεων στο διεθνές σύστημα με αφορμή και την πανδημία, αλλά πρώτα να καλωσορίσουμε τον Μιχάλη. Αγαπητέ Μιχάλη, σε χαιρετούμε, ελπίζουμε να είσαι καλά. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι καλά. Οι συνθήκες είναι περίεργες, αλλά θεωρώ ότι η ανθρωπότητα και το διεθνές σύστημα για το οποίο θα μιλήσουμε κιόλας έχουν περάσει και πολύ χειρότερα. Οπότε με λίγη αισιοδοξία και λίγη υπομονή θα βγούμε από αυτή την κατάσταση. Και με αυτήν την αισιόδοξη νότα, ας ξεκινήσουμε μια συζήτηση η οποία μπορεί να μην είναι και τόσο ευχάριστη, τουλάχιστον στην αρχή της. Και να μπούμε κατευθείαν στο Zoom, Μιχάλη, να πούμε στους τηλεθεατές ότι επειδή γνωριζόμαστε, χρησιμοποιούμε τον ελληνικό, και να χρησιμοποιήσουμε μια συζήτηση που κάναμε και με τον Γιάννη πριν δύο εβδομάδων περί αυτής της συζήτησης για το κατά πόσο αυτή η πανδημία αλλάζει το διεθνές σύστημα. Αν υπάρχει η άποψη ότι θα επιφέρει δραματικές αλλαγές από τη μία σε σύντομο χρονικό διάστημα και η άλλη άποψη που λέει ότι θα επιταχύνει κάποιες ήδη υφιστάμενες δυναμικές. Και σαν πρώτο σχόλιο, Μιχάλη, θα ήθελα να ακούσω την δική σου προσέγγιση στα πράγματα, που αν μου επιτρέπεις, νομίζω ότι θα τίνει προς την δεύτερη προσέγγιση. Ναι. Είναι ξεκάθαρα τοποθετημένη στη δεύτερη προσέγγιση. Θεωρώ ότι οι πανσυστημικές αλλαγές συνήθως επέρχονται όντως μετά από δραματικά γεγονότα. Και εν προκειμένου η πανδημία, η οποία η ρίση του εμπαρόδο ουσιαστικά έχει παγωποιήσει την παγκόσμια οικονομία, πολλούς τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, δηλαδή αν εξαιρέσει κανείς το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις τηλεπικοινωνίες, οι υπόλοιποι τομείς σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν παγώσει, τότε ναι, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο γεγονός, το οποίο όντως έχει αναδιανεμητικές συνέπειες, υπό μία έννοια. Όμως, είναι ένα γεγονός το οποίο πλήττει τους πάντες. Δηλαδή, δεν μπορεί εύκολα ένα κράτος ή μία, τέλος πάντων, συστάδα πολυεθνικών επιχειρήσεων να βγουν πιο κερδισμένοι από ότι οι υπόλοιποι ανταγωνιστές τους, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα τόσο μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Και επειδή μιλάμε για το διεθνές σύστημα, για τη δημόσια σφαίρα του διεθνούς συστήματος και εν προκειμένου τα κράτη, τότε θεωρώ ότι πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να επωφεληθεί αυτούσια από την πανδημία τη στιγμή που οι ανταγωνιστές του θα έχουν υποστεί δυσανάλογα μεγάλο πλήγμα. Συνεπώς, έχουμε μια κατάσταση η οποία πλήττει τους πάντες. Άρα, αβίαστα μπορεί να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι στο βαθμό που κάποιες οικονομίες είναι πιο εύθραστες από τις υπόλοιπες ή κάποια κράτη είναι σε καλύτερη ή σε χειρότερη μοίρα από τα υπόλοιπα σε επίπεδο διεθνούς ανταγωνισμού, τότε πρέπει να ψάξουμε αυτά ακριβώς τα συγκριτικά μεγέθη, προκειμένου να δούμε πώς επηρεάζονται από αυτή την κατάσταση. Άρα, στο τέλος της ημέρας, μιλάμε για μία πιθανή επιτάχυνση υφιστάμενων τάσεων, οι οποίες προϋπήρχαν του ξεσπάσματος της πανδημίας. Κατά συνέπεια, ναι, θεωρώ ότι η δεύτερη άποψη είναι αυτή που με εκφράζει περισσότερο και φαινόμενα τα οποία παρατηρούσαμε ήδη και για το καταναλώνονταν τόνοι μελανιού ήδη πριν από την πανδημία, τα βλέπουμε να συνεχίζονται και σε κάποιο βαθμό να επιταχύνονται. Αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα γι' αυτό, αν νιώθετε ότι έχουμε ολοκληρώσει το
ας το πούμε έτσι, το θεωρητικό πλαίσιο της συζήτησης μας. Ναι, δεν ξέρω αν ο Γιάννης έχει να συμπληρώσει κάτι πάνω σε αυτόν ή αν έχει κάποια ερώτηση συμπληρωματική. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω τον Μιχάλη είναι το εξής. Παρατηρώντας το γεγονός ότι η κρίση της πανδημίας του κορονοϊού έχει τρία ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι μια κρίση δημόσιας υγείας, είναι κατ' επέκταση μια πολιτική κρίση ως προς κάθε κράτος μπήκε στη διαδικασία να τη διαχειριστεί και είναι και μια παγκόσμια οικονομική κρίση τις συνέπειες τις οποίες θα ξεκινήσουμε να βιώνουμε αυτή ακριβώς την περίοδο που διανύουμε. Δεδομένου ότι στο διεθνές σύστημα με όρους ισχύως, πριν ακριβώς από την κρίση της πανδημίας, όπως πολύ σωστά επισήμανε και ο Μιχάλης, υπήρχαν κάποιες στάσεις και μία από τις στάσεις που εγώ θα παρατηρούσα είναι αυτός ο οικονομικός και με προεκτάσεις εμπορικού πολέμου, ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Δεδομένου ότι ο ιός ξεκίνησε από την Κίνα, η Κίνα σε σχετικές γραμμές είναι η μοναδική χώρα η οποία τον ξεπέρασε νωρίτερα, έτσι ώστε αυτός ο ιός να πλήξει κυρίως την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή τον δυτικό κόσμο. Πώς βλέπεις, Μιχάλη, εσύ να συνεχίζεται μετά το πέρας της πανδημίας ή αναλόγως του πώς θα εξελιχθεί αυτός ο ίδιος ο κορονοϊός, αυτός ο ανταγωνισμός ισχύως Ηνωμένων Πολιτείων Κίνας και τι σηματοδοτεί για το παγκόσμιο σύστημα? Ναι. Είναι ένας ανταγωνισμός ο οποίος σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν και παραμένει αναπόφευκτος, υπό την εξής έννοια. Αν δει κανείς τους ρυθμούς ανάπτυξης των δύο χωρών και τα μεγέθη των δύο χωρών, καταρχάς, αν δει κανείς τη στατική εικόνα, τη στατική συγκριτική εικόνα μεταξύ των δύο χωρών, δεν μπορεί να καταλάβει και πολλά πράγματα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή δύο κράτη, δύο μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες είναι περίπου ίσου οικονομικού μεγέθους. Αυτή είναι η στατική εικόνα. Αν δει κανείς τη δυναμική εικόνα, δηλαδή το πώς εξελίχθηκαν οι ρυθμοί ανάπτυξης αυτών των δύο χωρών τις τελευταίες δεκαετίες και ποιες είναι οι προβλέψεις για το μέλλον, τότε η εικόνα είναι πολύ διαφορετική. Βλέπουμε μια Κίνα η οποία το 1980, και βλέπω εδώ κάποια χαρακτηριστικά, επειδή γνώρισα περίπου το θέμα της συζήτησης μας. Έχω εδώ μαζί μου το βιβλίο του Graham Allison, Destined for War, το οποίο μελετά τη δυναμική μέσα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ και πώς αυτή διαμορφώνεται λόγω των διαφορετικών ρυθμών ανάπτυξης. Έχουμε μια Κίνα η οποία το 1980 ήταν το 7% του αμερικανικού ακαθάριστου χώριου προϊόντος. Έχουμε μια Κίνα η οποία το 2015 κατέστη το 61% του αμερικανικού αγαθάριστου προϊόντος και η πρόβλεψη είναι ότι το 2024 η Κίνα θα είναι περίπου κατά 1/3 μεγαλύτερη σε όρους αγαθάριστου χώρου προϊόντος και το 2040 θα είναι διπλάσια από το αμερικανικό αγαθάριστο χώρο προϊόν. Με όρους εισαγωγών, εξαγωγών, έχουμε μια Κίνα η οποία ήδη έχει ξεπεράσει τις ΗΠΑ, τουλάχιστον σε όρους εξαγωγών, ενώ το 1980 είχε το 8% μόλις, το 2015 είχε το 151% των αμερικανικών εξαγωγών. Και προσέξτε ένα νούμερο το οποίο πραγματικά είναι συντριπτικό, σε όρους συναλλαγματικών αποθεμάτων, το 1980 η Κίνα είχε το 16% των αμερικανικών αποθεμάτων. Το 2015 είχε, αν μπορείτε να το συλλάβετε, το 3.140% των αμερικανικών συναλλαγματικών αποθεμάτων. Να σας πω και ένα άλλο νούμερο το οποίο αναφέρει ο Graham Allison, το οποίο πραγματικά είναι συντριπτικό. Σε όρους ανάπτυξης, σε όρους δηλαδή οικιστικής ανάπτυξης. Η Κίνα βρίσκεται σε ένα βρασμό τις τελευταίες δεκαετίες, ο οποίος είναι απίστευτος. Συγκεκριμένα, μεταξύ του 2011 και του 2013, η Κίνα παρήγαγε και χρησιμοποίησε περισσότερο τσιμέντο από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Συνεπώς, μιλάμε για νούμερα τα οποία στο δικό μου το μυαλό δεν αφήνουν και πολλές αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον το διεθνές σύστημα εξελίσσεται
με τρόπο που αργά ή γρήγορα θα δούμε την Κίνα να είναι δύναμη παγκόσμιας πρωτοκαθεδρίας. Το ερώτημα για μένα που υπάρχει και το οποίο πλέον σιγά σιγά και η πανδημία του COVID-19 μας βοηθά να αρχίσουμε να το διαχειριζόμαστε και αυτό, είναι αν η Κίνα είναι πρόθυμη να αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Διότι είναι ένα θέμα να έχεις αυτή την κατανομή ισχύως με το μέρος σου και κυρίως τους ρυθμούς ανάπτυξης, συγκριτικής ανάπτυξης με το μέρος σου, και είναι άλλο θέμα αν είσαι πρόθυμος να αναλάβεις την ηγεσία του διεθνούς συστήματος. Εδώ είναι που ουσιαστικά χρωματίζονται και λίγο περισσότερο οι τριβές στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Υπό την εξής έννοια, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν αντιδρούν τόσο στην ανάπτυξη της κινέζικης οικονομίας, όσο στις κινέζικες πρωτοβουλίες. Καταρχάς, εκείνο που ενοχλεί περισσότερο τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι οι πρακτικές της Κίνας σε θέματα εισαγωγών-εξαγωγών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θεωρούν ότι η Κίνα παραβιάζει τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ότι επιδοτεί επιχειρήσεις πέραν του δέοντος, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική επίδραση στις τιμές των κινέζικων προϊόντων και άρα συγκριτικά η Κίνα να αποκτά αθέμητο πλεονέκτημα. Και το δεύτερο στοιχείο είναι η κλοπή βιομηχανικών μυστικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, κυρίως στους τομείς των νέων τεχνολογιών. Αυτά τα δύο είναι, αν θέλετε, η σπίθα που ανάβει τη φωτιά στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και είναι αυτά που χρησιμοποίησε πολύ και ο Ντόναλντ Τραμπ προεκλογικά για να κατορθώσει να εκλεγεί στην Προεδρία των ΗΠΑ. Μια Κίνα η οποία παίζει βρώμικο παιχνίδι. Αυτό είναι το αφήγημα. Από εκεί και πέρα όμως, είναι οι πρωτοβουλίες της Κίνας σε διεθνές επίπεδο που φαίνεται να ενοχλούν περισσότερο τις ΗΠΑ. Όχι γιατί η Κίνα κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ, αλλά διότι κάποιες ενέργειες της Κίνας φαίνεται να στέλνουν το μήνυμα ότι η Κίνα πρώτον επιθυμεί να διαμορφώσει μία περιφερειακή τάξη πραγμάτων στον Ειρηνικό ωκεανό, η οποία να εκπαρασυρώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από την περιοχή, τουλάχιστον γεωγραφικά ομιλούντες από τη λεγόμενη πρώτη αλυσίδα νησιών, η οποία εκτείνεται από τις Ιαπωνικές νήσους μέχρι και τις Φιλιππίνες και που στην ουσία πρόκειται για νησιά τα οποία ελέγχουν γεωστρατηγικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και άρα για την Κίνα υφίσταται μια απειλή. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν γνωρίζει αν σήμερα, αύριο ή μεθαύριο η ελεύθερη ναύση πλοία για τις εξαγωγές της θα είναι εκεί. Διότι όταν ελέγχουν οι ΗΠΑ την Οκινάουα, ελέγχουν τον Γκουάμ, ελέγχουν τη Μαλαισία και τα στενά του Μάλακα, ελέγχουν τις Φιλιππίνες, τότε αν το επιλέξουν, αν επιλέξουν να κάνουν ένα πολύ μεγάλο εμπάρκο, το κινέζικο εμπόριο, οι κινέζικες εξαγωγές τίθενται ένα αμφιβόλο. Συνεπώς, αυτό οδήγησε στο λεγόμενο Belt and Road Initiative, την προσπάθεια δηλαδή της Κίνας να φτιάξει ένα νέο δρόμο του μεταξιού για να παρακάμψει τις ανοιχτές θάλασσες που ελέγχονται από τις ΗΠΑ, να πάει από τη ξηρά να διασχίσει την Κίνα αυτός ο δρόμος για να φτάσουν οι κινέζικες εξαγωγές στις δυτικές και κυρίως στις ευρωπαϊκές αγορές, και από τον νότο, από θαλάσσιες περιοχές οι οποίες βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία κρατών με τα οποία η Κίνα επιχειρεί να έρθει σε συγκεκριμένες συμφωνίες. Εξού και προσπαθεί να ελέγξει λιμάνια, δημιουργεί ναυστάθμους. Ο πρώτος κινέζικος ναύσταθμος στο Τζιμπουτί είναι γεγονός. Και πού είναι το Τζιμπουτί? Είναι στο άνοιγμα της Ερυθράς Θάλασσας, δηλαδή εκεί από όπου θα περνά ο νότιος δρόμος του μεταξύ. Αυτή η πρωτοβουλία επίσης έχει ενοχλήσει τις ΗΠΑ. Και φαίνεται να. Και φυσικά η διαμάχη με την Ιαπωνία και με τις Φιλιππίνες για τη δικαιοδοσία στη θάλασσα. Όπου οι ΗΠΑ πήραν ξεκάθαρα θέση υπέρ των αντιπάλων της Κίνας. Άρα, έχουμε κάποιες ενέργειες οι οποίες στέλνουν το μήνυμα ότι η Κίνα γίνεται πιο δραστήρια, πιο ενεργή διεθνώς και εις βάρος της αμερικανικής δεσπόζουσας θέσης στον Ειρηνικό ωκεανό,
αλλά και στην Ευρώπη και εν προκειμένου στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Αυτά τα, θέλετε, τα μηνύματα που στέλνει η Κίνα είναι περισσότερο που ανησυχούν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και που φαίνεται να διαμορφώνουν ένα διμερή ανταγωνισμό παγκόσμιας κλίμακας, ο οποίος θυμίζει λίγο, αν και δεν είναι σε καμία περίπτωση το ίδιο, τον ψυχροπολεμικό ανταγωνισμό μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και Σοβιετικής Ένωσης. Βλέπουμε δηλαδή ζήνωνα παράλληλα με, με τους ρυθμούς της οικονομικής ανάπτυξης και κάποιο είδους αναθεωρητισμό όσον αφορά την κινέζικη πολιτική. Ζήνωνα, θέλεις να συνεχίσουμε ένα follow-up? Ο αναθεωρητισμός είναι σημαντικό στοιχείο. Το ερώτημα είναι, διότι υπάρχει μια διχοτομία μεταξύ αναθεωρητισμού, ηγεσίας, ηγεμονισμού, δεν είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Είναι άλλο να είσαι αναθεωρητική δύναμη και είναι άλλο να έχεις και τη δυνατότητα να αποτελέσεις έναν περιφερειακό ή ακόμα και παγκόσμιο ηγεμόνα και ηγέτη. Και αυτό είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να το απαντήσει η Κίνα αν θέλει να παίξει αυτόν τον ρόλο στα επόμενα χρόνια. Διότι μπορεί να προσπαθεί ή να είναι αναθεωρητική δύναμη στην δική της περιφέρεια, όπως ο Μιχάλης εξήγησε προηγουμένως, αλλά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό το να επιδιώξεις έναν ηγεμονικό ή ηγετικό ρόλο σε παγκόσμια κλίμακα, όπως έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα όμως ήθελα να δω, διότι πάντα, Μιχάλη, όταν μιλάμε για ισορροπίες ισχύως, μιλάμε και με σχετικούς όρους. Δηλαδή, βλέπουμε την ισχύ δύο ή περισσότερων δρόντων με σχετικούς όρους. Είδαμε την Κίνα, είδαμε το εσωτερικό και το εξωτερικό σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών τώρα, αυτό πώς το βλέπουμε? Δηλαδή, από τη μία έχουμε μια Κίνα να αναδύεται και να εκφράζει τις πολιτικές της με όλους αυτούς τους τρόπους. Από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε όντως αυτήν την, αν θέλεις, μείωση της ισχύς ή το retreat που λέμε, την υποχώρηση της ηγεμονίας ή της επιρροής τους ανά το παγκόσμιο. Υπάρχει αυτή η εσωστρέφεια, ο απομονωτισμός που βλέπουμε επί διακυβέρνησης Τραμπ, η οποία ενδεχομένως να ευνοήσει και την ανάδυση της Κίνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν βρίσκονται σε μια ξεκάθαρη φάση υποχώρησης της ισχύως τους με υλικούς όρους. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι μια χώρα η οποία καταραίει. Δηλαδή δεν είναι μια μεγάλη δύναμη η οποία καταραίει. Δεν είναι Σοβιετική Ένωση οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν είναι ούτε Ηνωμένο Βασίλειο των τελών του 19ου και αρχών του 20ου αιώνα, αν θέλουμε να μιλάμε συγκριτικά, βλέποντας περιπτώσεις παλαιότερες μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες κατέρχονται ενώ κάποιος ανταγωνιστής ανέρχεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξακολουθούν να είναι, να έχουν μια παγκόσμια στρατιωτική πρωτοκαθεδρία, έτσι, η οποία θα μπορούσε να αμφισβητηθεί αν η Κίνα επιλέξει να αυξήσει τους ήδη αυξημένους τελευταία ρυθμούς με τους οποίους μετατρέπει το οικονομικό της πλεονέκτημα σε στρατιωτική ισχύ. Έτσι. Έχουν μία υπεροχή σε θέματα τεχνολογίας, όπου η Κίνα όμως ήδη μπαίνει πολύ δυνατά, πάρα πολύ δυνατά σε αυτό το παιχνίδι. Είναι ήδη παραγωγός τεχνολογίας η Κίνα και πολύ ψηλής τεχνολογίας σε κάποιους τομείς ψηλότερο επίπεδο από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έτσι. Εκείνος ο τομέας, εκείνοι οι τομείς στους οποίους φαίνεται να υπάρχει μια σοβαρή μετατόπιση της Αμερικανικής, των Αμερικανικών προθέσεων και των Αμερικανικών δυνατοτήτων, είναι πρώτα απ' όλα η δυνατότητα ελέγχου του διεθνούς συστήματος, που παρήχε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για δεκαετίες το ελεύθερο εμπόριο, το οποίο μάλιστα εξελίχθηκε στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, και αφετέρου η δυνατότητα που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να ελέγχουν
τους θυροφύλακες του διεθνούς συστήματος, δηλαδή τους διεθνείς οργανισμούς, τα διεθνή καθεστώτα, μέσω της λεγόμενης διεθνούς φιλελεύθερης τάξης, την οποία υποδόμησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με δική τους πρωτοβουλία με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Διεθνείς οργανισμοί όπως ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο ηρίστησαν παρόντο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, απόλεσαν λίγο έως πολύ τον έλεγχό του μετά τη διαδικασία της αποαπικιοποίησης, λόγω της εμφάνισης πολλών νέων κρατών του τρίτου κόσμου ανεξάρτητων και κυρίαρχων, αλλά εξακολουθούσε να έχει το εργαλείο του βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Από εκεί και πέρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου που φτιάχτηκε το 1995 για να αντικαταστήσει τη Διεθνή Συμφωνία, την ΚΑΤ, τη Διεθνή Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, διάφορα άλλα διεθνή καθεστώτα όπως το σύστημα Bretton Woods, το οποίο εν τέλει παρήκμασε μετά τις οικονομικές κρίσεις της δεκαετίας του 70. Γενικότερα μιλάμε για ένα παγκόσμιο πλέγμα θεσμών τους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διαμόρφωσαν, ήταν σε θέση ενός τελέχου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και μέσω αυτών οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διασφάλιζαν ότι το παγκόσμιο παιχνίδι σε οικονομικούς όρους κυρίως θα πεζόταν στο αμερικανικό γήπεδο. Σε αυτούς τους τομείς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται τα τελευταία χρόνια σε μια σοβαρή υποχώρηση, κυρίως επί εποχής Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιλέξει συνειδητά, το είχε εξαγγείλει προεκλογικά και το πραγματοποιεί μετεκλογικά, να μειώσει τις διεθνείς δεσμεύσεις των ΗΠΑ. Εδώ έχουμε ένα ζήτημα αντιλήψεων και παρανόησης. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πλήττονται επειδή πληρώνουν αναλογικά περισσότερα από ό,τι οι σύμμαχοι τους στο ΝΑΤΟ σε εξοπλιστικά, σε εξοπλισμούς ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, πάντα το έκαναν αυτό. Απλώς μέχρι τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έκαναν τα στραβά μάτια που άλλες χώρες όπως η Γαλλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο κατέβαλαν μικρότερο ποσοστό από αυτό που αναλογούσε στην κάθε μία από αυτές, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χρειάζονταν τον ΝΑΤΟ ως μια μορφή στρατιωτικής έκφρασης της δυτικής φιλελεύθερης συμμαχίας, της οποίας ηγούντο. Αυτή τη στιγμή όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν πίεση εναντίον των συμμάχων τους και τους λένε ξοδέψτε περισσότερα. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επί ημερών Τραμπ αποχώρησαν από την UNESCO. Μια πολύ σημαντική δικευμένη οργάνωση του ΟΗΕ που ασχολείται με θέματα εκπαίδευσης και πολιτισμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποχώρησαν από το Trans-Pacific Partnership, τη Συμφωνία για τη Δημιουργία μιας ελεύθερης ζώνης εμπορικών συναλλαγών στον Ειρηνικό ωκεανό. Αποχώρησαν από τη Συμφωνία για το Πυρηνικό Πρόγραμμα του Ιράν, η οποία ήταν μια πολύ σημαντική συμφωνία, υπό την έννοια ότι είχε επιτευχθεί σε επίπεδο διεθνούς κοινότητας. Την είχαν υπογράψει τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και η Γερμανία. Και ο μοναδικός που αποχώρησε ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επί ημερών Τραμπ. Γενικά, φαίνεται να μην υπάρχει στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα εκείνη η κεντρομόλος τάση που στις προηγούμενες δεκαετίες επέτρεψε να διατηρείται μια υψηλή στρατηγική, στα πλαίσια της οποίας η πρωτοκαθεδρία σε επίπεδο διεθνούς τάξης να αποτελεί πρωταρχικό στόχο για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ανεξαρτήτως του ποιο κόμμα κυβερνούσε. Βλέπουμε τώρα από την εποχή του George Bush του νεότερου, με το που αλλάζει η κυβέρνηση, να αλλάζουν και κάποιοι από τους βασικούς πυλώνες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής που στήριζαν αυτή την υψηλή στρατηγική. Άρα μπορεί κανείς να αναμένει ότι θα έχουμε και στα επόμενα χρόνια μια τέτοια κατάσταση που θυμίζει λίγο η αλλοκαθαριστήρα. Δηλαδή, έχουμε δημοκρατική κυβέρνηση, αυτές είναι οι προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Έχουμε ρεπουμπλικανική κυβέρνηση, αυτές είναι οι προτεραιότητες. Με αποτέλεσμα να χάνεται η διεθνής αξιοπιστία της χώρας, διότι αλλάζουν οι κεντρικοί πυλώνες της υψηλής της στρατηγικής
και να μην είναι δυνατή η διατήρηση αυτής της πρωτοκαθεδρίας σε βάθος χρόνου. Και εδώ δημιουργείται ένα κενό το οποίο, αν επιλέξει η Κίνα, θα έρθει να το γεμίσει, και φαίνεται τώρα και με την κατάσταση που προκύπτει λόγω της πανδημίας, δείχνει κάποια σημάδια η Κίνα ότι σαν να θέλει να αυξήσει την επιρροή της διεθνώς, σαν να θέλει να αυξήσει την μαλακή της ισχύ, τη δυνατότητα της δηλαδή να εμφανίσεται απέναντι σε άλλα κράτη ως παράδειγμα προς μίμηση. Υπάρχουν κάποια τέτοια σημάδια αυτή τη στιγμή. Γιάννη. Ζήλω να βλέπουμε, όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο Μιχάλης, μια προσέγγιση εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία η έννοια του θέσφατου στην εξωτερική πολιτική δεν υφίσταται, και ο ίδιος ο παράγοντας Τραμπ, τόσο ιδεολογικά όσο και σε σχέση με αυτή τη τζακσονιανού τύπου προσωπικότητα, η οποία είναι και ο ίδιος, αλλάζει κάπως τα δεδομένα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο σε αυτό το Μιχάλη, όσον αφορά πώς επηρεάζει η κρίση του κορονοϊού τις επερχόμενες αμερικανικές εκλογές, δεδομένου ότι οι συνθήκες της κοινωνικής αποστασιοποίησης μπορεί να καταστήσουν αυτές τις εκλογές χωρίς φυσική παρουσία, δηλαδή να μιλάμε για καθολική οθέτηση της ηλεκτρονικής ψήφου. Και το δεύτερο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι κατά πόσον επανεκλογή ή μη του Ντόναλντ Τραμπ σηματοδοτεί κάτι για το διεθνές σύστημα. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η διαχείριση την οποία έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ ως προς την αντιμετώπιση της πανδημίας έχει τύχει πολύ αρνητικής αντιμετώπισης από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσεγγίζουμε σαν άλλη μία μεταβλητή στην προσπάθεια μας να κατανοήσουμε τις τρέχουσες εξελίξεις και τις αλλαγές που είναι δυνατόν να επιφέρουν στο διεθνές σύστημα, υπό την έννοια ότι ούτως ή άλλως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε ποτέ τον έλεγχο των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης. Όμως φαίνεται αυτή τη στιγμή, επειδή κυβερνά ο Ντόναλντ Τραμπ και επειδή είναι οι δικές του ενέργειες της δικάς του κυβέρνησης και οι παραλήψεις της δικάς του κυβέρνησης που επηρεάζουν τις ζωές των πολιτών, δεν είναι απλά μια υπόσχεση ο Τραμπ αυτή τη στιγμή για το μέλλον, είναι και μια εμπειρία του παρελθόντος. Άρα ο τρόπος με τον οποίο θα τον κρίνει το εκλογικό σώμα δεν θα εξαρτηθεί μόνο από την επιρροή που έχει ο Τραμπ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα εξαρτηθεί και από το τι βίωσαν ήδη οι πολίτες. Μέχρι πριν από το ξέσπασμα του κορονοϊού, η εικόνα που είχαμε με βάση τις δημοσκοπήσεις ήταν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τα πήγαινε αρκετά καλά και είχε ένα ψηλό ποσοστό αποδοχής από το εκλογικό σώμα και ήταν, έστω και με βραχία κεφαλή, το φαβορί. Τώρα κάποιες μετρήσεις έδειξαν παρά το γεγονός ότι η κοινωνία, η αμερικανική κοινωνία και γενικά η κοινωνία σε τέτοιες περιπτώσεις συσπυρώνονται γύρω από τον ηγέτη τους, συσπυρώνονται γύρω από τα μέτρα, ας πούμε τα σκληρά μέτρα που έστω και καθυστερημένα ανέλαβε ο Τραμπ για λόγους κοινωνικής αποστασιοποίησης, τα αποδέχτηκε η αμερικανική κοινωνία, όπως και γενικότερα όλες οι δυτικές κοινωνίες, αν δούμε τις σχετικές μετρήσεις. Εν τούτης, έχουν δοθεί πολλά εργαλεία αντιπολιτευτικής ρητορικής στο Δημοκρατικό Κόμμα. Δίνει και ο ίδιος ο Τραμπ καθημερινά με τον τρόπο που μεταχειρίζεται, για παράδειγμα, τις διασκέψεις τύπου, τις ενημερώσεις των εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια εκλογική ανατροπή, η οποία σε σημαντικό βαθμό να οφείλεται στη διαχείριση του COVID-19. Ας μην ξεχνάμε, για παράδειγμα, ότι η τραγική εικόνα του George Bush του νεότερου το 2008, η οποία καταδίκασε τον υποψήφιο τότε των Ρεπουμπλικανών, τον John McCain, τον Μακαρίτη, δεν οφείλονταν τόσο
εκείνη τη δεδομένη στιγμή των Αμερικανικών εκλογών. Δεν οφείλονταν τόσο στο σκανδαλώδη τρόπο με τον οποίο μπήκαν οι ΗΠΑ στο Ιράκ, στη Αμερικανική εισβολή. Οφειλόταν κυρίως στη διαχείριση που έγινε με τον τυφώνα Κατρίνα στη Νέα Ορλεάνη. Μια αποτυχία να αποτραπούν 100 νεκρών, την οποία τη χρεώθηκε η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Συνεπώς, η καθημερινότητα του Αμερικανού πολίτη επηρεάστηκε και φαίνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε μια παρόμοια κατάσταση που θα δώσει τη δυνατότητα στους δημοκρατικούς να διεκδικήσουν ένα στρατηγικό πλεονέκτημα εν όψη, να αξιοποιήσουν ένα στρατηγικό πλεονέκτημα εν όψη των εκλογών. Εάν τώρα το αποτέλεσμα των εκλογών δικαιώσει τον Ντόναλντ Τραμπ, αντιλαμβάνεστε ότι το μήνυμα προς τα έξω πλέον θα είναι πολύ ισχυρό. Ο αμερικανικός νέο απομονωτισμός θα είναι ένα μήνυμα το οποίο οι σύμμαχοι πρώτα απ' όλα των Ηνωμένων Πολιτειών θα το εισπράξουν ανάλογα. Έτσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα έχουν ουσιαστικά δημιουργήσει την αίσθηση ότι δεν ενδιαφέρονται να ηγούνται τις διεθνούς τάξεις πλέον και άρα στην πράξη θα είμαστε σε μια φάση διαδοχής. Πιθανόν η επόμενη πενταετία με τον Τραμπ πρόεδρο να είναι και η πενταετία κατά την οποία, τετραετία συγγνώμη, κατά την οποία η Κίνα θα έχει το χρονικό περιθώριο και την ιστορική συγκυρία που θα της επιτρέψει να κάνει κάποια βήματα περισσότερο είτε για τη διαμόρφωση μιας νέας διεθνούς τάξης είτε για να κληρονομήσει την υφιστάμενη διεθνή τάξη, την πρωτοκαθεδρία της, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καθοριστικός παράγοντας λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα περιμένουμε ως εκλογές. Ζήνωνα. Νομίζω να κυνηθούμε σιγά σιγά προς τα τελευταία ερωτήματα, Γιάννη. Έχουμε ακούσει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και θα ήθελα έτσι να εστιάσουμε έτσι στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν και παραμένει ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, η αίσθηση μου είναι ότι η Ρωσία ενδεχομένως λόγω και των εξελίξεων με την πανδημία και της οικονομικής κρίσης που ούτως ή άλλως περνούσε και πριν την πανδημία, λόγω της κρίσης που περνούν οι ενεργειακές αγορές, να δυσκολευτεί να διατηρήσει αυτόν τον ρόλο που έχει αναλάβει μετά το 2015 στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον με την ίδια ένταση. Και αυτόν το έχουμε δει να εκφράζεται με κάποιον τρόπο, τουλάχιστον στη Συρία και με τις εντάσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ Άσαντ και Πούτιν. Αλλά με αυτόν τον δεδομένο, Μιχάλη, και με τα όσα έχουμε μπει για τον ρόλο των ΗΠΑ και την ανάλυση της Κίνας, για τον οποίο ξέρω ότι έχεις μελετήσει και κάπως τις προεκτάσεις του στην Ανατολική Μεσόγειο. Πώς βλέπεις τις επιπτώσεις, αν θέλεις, αυτών των νέων δυναμικών να εκφράζονται στη δική μας περιοχή? Εάν θεωρήσουμε ότι το διεθνές σύστημα σε επίπεδο παγκόσμιας πρωτοκαθεδρίας ή διεθνής τάξης, αν θέλετε, σε επίπεδο παγκόσμιας πρωτοκαθεδρίας βρίσκεται στην καλύτερη περίπτωση σε μία μετάβαση και στη χειρότερη περίπτωση σε ένα επικίνδυνο αδιέξοδο, έτσι, τότε δημιουργείται φυσιολογικά χώρος για τις περιφερειακές δυνάμεις στην κάθε μία από τις σημαντικές γεωγραφικές περιφέρειες του πλανήτη όπου έχουν επενδυθεί εθνικά και άλλα συμφέροντα, εν προκειμένου η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, να κερδίζουν έδαφος οι περιφερειακοί δρόντες. Η Ρωσία, εάν όντως υποστεί μεγάλη ζημιά οικονομικά λόγω της κατακρίνησης
της τιμής του πετρελαίου και κατ' επέκταση και του φυσικού αερίου, πιθανόν να μην θέλει να διατηρήσει αυτόν τον βαθμό εμπλοκής στα της Συρίας, νοουμένου ότι πρόκειται για μια κοστοβόρα διαδικασία που απαιτεί διαρκή αφοσίωση, πόρους και φυσικά ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο επενδυμένο. Από εκεί και πέρα, είναι πιθανόν γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο ο ρόλος της Τουρκίας. Ο ρόλος της Τουρκίας σαν μια χώρα η οποία έχει εκδηλώσει την πρόθεση της και την επιθυμία της να αποκτήσει ένα περιφερειακό ηγεμονικό ρόλο, έτσι, έχει ενεργήσει προς την κατεύθυνση της διεκδίκησης αυτού του ρόλου και εκείνος ο παράγοντας που δεν της επέτρεψε να το πετύχει στον βαθμό που θα ήθελε να το πετύχει ήταν η εμπλοκή τρίτων και προκειμένου σε πολύ μεγάλο βαθμό η εμπλοκή της Ρωσίας στη Συρία. Έτσι. Την ίδια στιγμή, εάν η υποχώρηση των ΗΠΑ συνεχιστεί, τότε πρακτικά ούτως ή άλλως στα της Ανατολικής Μεσογείου οι ΗΠΑ δεν άσκησαν και ιδιαίτερα κάποιο ρόλο pivot, δηλαδή κάποιο ρόλο αντιστάθμισης της Τουρκίας. Εκείνο που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιδιώκουν στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ουσιαστικά την ανάσχεση της ρωσικής επιρροής, όπως αυτό προκύπτει και από την Αμερικανική Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας του 2017 και από τον νόμο EastMed Act που ψηφίστηκε πέρυσι. Συνεπώς, εάν η ρωσική επιρροή στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή υποχωρήσει δραματικά, τότε οι ΗΠΑ δεν έχουν τόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ασκήσουν αυτή την στρατηγική εξισορρόπησης που προσπάθησαν τα τελευταία χρόνια με πολλά σκαμπανεβάσματα να διαμορφώσουν. Πέραν της Τουρκίας, επειδή η ενδεχόμενη άνοδος της τουρκικής επιρροής και του ρόλου της Τουρκίας στην περιοχή μας δυνατόν να προκαλέσει ταυτόχρονα ανησυχίες σε άλλους περιφερειακούς παίκτες. Αυτό είναι κάτι που ήδη συνέβη και ήδη ισχύει. Η όποια αντιστάθμιση της τουρκικής επιρροής στην Ανατολική Μεσόγειο θα προέλθει μέσα από συνεργασιακά εγχειρήματα διαφόρων κρατών, γεγονός που από μόνο το αντιλαμβάνεστε αποτελεί ένα συγκριτικό μειονέκτημα για εκείνους οι οποίοι θα προσπαθήσουν να αντισταθμίσουν την Τουρκία. Αν αυτή είναι η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, το γεγονός ότι η Τουρκία βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο, το γεγονός ότι η Τουρκία αναπτύσσει το πολεμικό της ναυτικό με ραγδαίο ρυθμό, το γεγονός ότι η Τουρκία εκδηλώνει συστηματικά την πρόθεσή της να έχει περιφερειακό ρόλο στην περιοχή, αφήνει μικρότερα περιθώρια, ας μην το εκμηδενίσουμε, μικρότερα περιθώρια αντιστάθμισης σε μια ενδεχόμενη αντιηγεμονική εντός εκτός εισαγωγικών συμμαχία εναντίον της Τουρκίας. Όμως σε κάθε περίπτωση, επειδή δεν μιλάμε για μια κατανομή ισχύως η οποία αναγέρνει δραματικά προς όφελος της Τουρκίας σε σχέση με άλλους περιφερειακούς παίκτες, επειδή αναφερόμαστε σε μια κατάσταση που δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό θα εξελιχθεί, η πτώση της τιμής του πετρελαίου, η ανατροπή κάποιων επενδύσεων που έχουν γίνει στην περιοχή κτλ. Και επειδή σε κάποιο βαθμό η εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή μας πραγματοποιείται με χαμηλού κόστους ενέργειες, είναι αυτοί κάποιοι παράγοντες που θα αποτελέσουν αντίρροπες τάσεις στον αναδυόμενο περιφερειακό τουρκικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο.
Πρόκειται για ένα πολύ σύνθετο puzzle, όπως πολύ καλά γνωρίζετε κι εσείς, το οποίο δεν υπάρχουν. Αν υπήρχαν απαντήσεις, τότε δεν θα είχαμε ανάγκη την επιστήμη των διεθνών σχέσεων. Απλώς θα είχαμε τις απαντήσεις και θα πορευόμασταν ανάλογα. Σωστά. Δεν ξέρω, Γιάννη, αν έχεις κάτι καταληκτικό να ρωτήσεις ή να σημειώσεις πριν. Να πούμε ότι τουλάχιστον στο υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου, πέρα από τα όσα πολύ ορθώς επισήμανε ο Μιχάλης, πάντα οι Ηνωμένες Πολιτείες διαδραμάτιζαν και έναν διαμεσολαβητικό ρόλο στις προβληματικές αυτές εκφάνσεις είτε του Κυπριακού είτε των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Πράγμα το οποίο με αυτή την υποχωρητικότητα των Ηνωμένων Πολιτείων μπορεί να μην το δούμε τόσο έντονα. Mm-hmm. Και ήδη έχουμε βιώσει επιμέρους εκφάνσεις του. Και το δεύτερο και πολύ σημαντικό που νομίζω ότι πρέπει να δούμε και να εξετάσουμε στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι και αυτό το σύνθετο puzzle, αυτό το τρίγωνο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και Τουρκίας, μιας και αναφερθήκαμε και στη τουρκική εξωτερική πολιτική, το οποίο βλέπουμε ότι έχει πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές που τις βιώνουμε όχι μόνο στον άξονα των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων, όχι μόνο στον άξονα των Ρωσοτουρκικών σχέσεων και το πώς αυτές εκδηλώνονται σε περιπτωσιολογίες όπως η Συρία, αλλά να δούμε πώς θα τα επηρεάσει όλα αυτά φυσικά και ο κορονοϊός, μιας και κάθε χώρα θα αντιμετωπίσει εξαιτίας του κορονοϊού, της πανδημίας αυτής, συνέπειες και δι οικονομικές συνέπειες. Νομίζω είμαι καλυμμένος. Εγώ... Αν μου επιτρέπεις, Γιάννη, μια μικρή λεπτομέρεια πάνω σε αυτό. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία συνεχίζει τις ερευνητικές και γεωτρητικές δραστηριότητες εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, είναι ένα γεγονός που έχει συμβολική σημασία, αλλά σημασία. Υπό την έννοια ότι δέστε όλη την εικόνα. Λίγους μήνες προηγουμένως ήταν εδώ το Charles de Gaulle. Το Charles de Gaulle ακολούθως πλήγηκε άγρια από την επέλαση του κορονοϊού, έχει αποχωρήσει. Η Τουρκία είναι εδώ, ενεργεί εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Δεν υπάρχει κάποιο αντιστάθμισμα. Αυτό σε συμβολικό επίπεδο αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη της πρόθεσης της Τουρκίας να επικρατήσει, να εδραιώσει, αν θέλετε, την παρουσία της στην περιοχή, όχι απλά ως μια χώρα που έχει συμφέροντα, αλλά ως μια δύναμη περιφερειακής πρωτοκαθεδρίας. Όλοι οι άλλοι λείπουν, μόνο εγώ είμαι εδώ. Γι' αυτό εξού και το μήνυμα. Όταν, για παράδειγμα, έρχονται τρίτοι παράγοντες, όπως η Γαλλία, ή στην προχθεσινή τηλεδιάσκεψη Κύπρου, Αιγύπτου, Ελλάδος, στην οποία συμμετείχαν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η αντίδραση της Τουρκίας είναι: μα τι δουλειά έχει η Γαλλία στην Ανατολική Μεσόγειο, μα τι δουλειά έχουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό θυμίζει λίγο, αφού μιλούσαμε για την Αμερικανική προηγουμένως, το δόγμα Μωρό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής τον 19ο αιώνα. Τι ήταν το δόγμα Μωρό? Δεν έχετε δουλειά, κύριοι Ευρωπαίοι, στα του Δυτικού Ημισφαιρίου. Εδώ τα αφεντικά είμαστε εμείς. Αυτό είναι που προσπαθεί να εδραιώσει και η Τουρκία ως προς την Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον. Ωραία ερμηνεία με το δόγμα Μονρόε. Ζήλωνα. Ναι, όχι, ακούω με πολύ προσοχή. Πολύ ενδιαφέροντα, ξαναλέω, τα όσα ακούσαμε. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, για την πρωτοβουλία. Ήταν μια ανοιχτού πνεύματος συζήτηση και είναι πάντα ευχάριστο να συνομιλούμε με συναδέλφους και γνώστες του αντικειμένου και να κάνουμε, πέρα από τα τετριμμένα που ακούμε στις τηλεοράσεις και διαβάζουμε πολλές φορές, να μπαίνουμε λίγο σε περισσότερο βάθος και να αποστάζουμε τέλος πάντων καινούργιες πληροφορίες. Οπότε με αυτόν να σε ξαναευχαριστήσουμε, να σου ευχηθούμε κάθε καλό σε ό,τι κάνεις και καλή δύναμη μέχρι να βγούμε από αυτήν την κατάσταση. Να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που ήταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Σας ευχόμαστε και σε εσάς καλή δύναμη. Μέχρι την επόμενη φορά, μείνετε μαζί μας συντονισμένοι. Σας χαιρετούμε. Γεια σας.